Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου του 2023. 1 Σεπτεμβρίου. Σταυρίτες. Ονομαζόταν ο μήνας Σεπτέμβριος στον Πόντο, επειδή είναι η μεγαλύτερη γιορτή του Σεπτεμβρίου, επειδή είναι του Τιμίου Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου. Και καλό μήνα λοιπόν, εύχομαι να έχουμε καλές εξελίξεις, να δούμε πώς θα πάει η επίσκεψη Κεραπετρίτη στην Τουρκία και η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Το 7ο θέμα μας έχει να κάνει με τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία. Εκεί λοιπόν ο Λαυρόφ, έχει τους λόγους του φυσικά, εξαίρει την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και λέει, αφού είναι ανεξάρτητη και δεν υπαγορεύεται από διάφορα κέντρα, μπορούμε να κάνουμε μια σχέση μαζί, θα το δείτε παρακάτω. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα θέμα. Η Ελλάδα είναι ασφαλώς, είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ και η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και αποφεύγει να μιλήσει για μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, δηλαδή να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις της απέναντι στη συμμαχία, αλλά την ίδια στιγμή να διατηρεί και το δικαίωμα όπου υπερτερεί το εθνικό συμφέρον, τότε οι επιλογές να κατευθύνονται προς εκεί που υπερτερεί το εθνικό συμφέρον και όχι προς το συμμαχικό. Απόδειξη του ποιον παίρνουν σοβαρά οι διεθνείς παράγοντες, εν προκειμένου το ΝΑΤΟ, είναι η χθεσινή ανακοίνωση, η προχθεσινή ανακοίνωση του στρατηγείου στη Σμύρνη. Αν και γνώριζε ότι αυτό είναι αντισυμμαχικό, δηλαδή δεν μπορείς, θα μπορούσαν να, στην ανακοίνωσή τους να πούν τιμούμε την ημέρα των ενάπλων δυνάμεων της Τουρκίας, τελεία παύλα, οι οποίες ένωπες δυνάμεις με τον ΝΑΤΟ κτλ. Εκεί όλα καλά. Οι νίκης και όλα αυτά που παραπέμπουν στην Ελλάδα είναι μια αντισυμμαχική πράξη. Γιατί την έκαναν? Διότι ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι δεδομένη, ότι δεν πρόκειται να αντιδράσει. Αν για παράδειγμα, που δεν είναι εύστοχο, αλλά λέω, εάν το ΝΑΤΟ έκανε για τη 19η Μαΐου για τη γενοκτονία μια ανακοίνωση, η Τουρκία θα γυρίσει το ΝΑΤΟ ανάποδα. Θα τους είχε τεινάξει όλους στον αέρα. Εμείς διαβηματάκια και την άλλη χρονιά δεν μας παίρνουν. Τώρα, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία προσέγγισης με την Τουρκία που λέει να πάμε στη Χάγη. Είναι το τελευταίο θέμα αυτό. Δεν πρόκειται η Τουρκία να πάει στη Χάγη. Αυτά είναι παραμύθια για αφελείς ή για κάποιους που έχουν τους δικούς τους σκοπούς. Και ξεκινάμε με την Τουρκία. Αυτές τις διαδικασίες, να μας βρίζει η Τουρκία, να μας φθίνει. Εμείς λέμε, εντάξει, μην κάνετε και τέτοιες δηλώσεις, λέει, εχθροπαθείς. Μάθαν και την εχθροπάθεια τώρα τα... Εν πάση περιπτώσει, ακούστε εδώ τι συμβαίνει. Η Ελλάδα ξεκίνησε μία, ας την πούμε στρατηγική, στρατηγική της πλημμύρας ήταν, με βάση αυτά που βλέπουμε, για να αντιμετωπίσει την τουρκική απειλή, η Ελλάδα αναζήτησε στον περιβάλλοντα χώρο κράτη που και αυτά είχαν προβλήματα με την τουρκική απειλή και πάνω σε αυτό τον κοινό τόπο κτίσαμε συμμαχίες. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την Σαουδική Αραβία, με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ και με τη Γαλλία. Κάποια στιγμή είδαμε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία είχαν στείλει εδώ και ήταν, να μην σας πω τι τώρα, μην πω τη λέξη, σε λωμένη τελειώνει εναντίον της Τουρκίας οι Εμιρατιανοί. Μας λέγανε, ελάτε να πάμε μαζί στη Λιβύη να τους διαλύσουμε. Εν πάση περιπτώσει, όταν είδαν οι Εμιρατιανοί ότι εμείς έστειλαν εδώ σε ασκήσεις αεροπλάνα, όταν είδαν ότι δεν είμαστε σοβαροί, ότι δεν το εννοούμε, ότι είμαστε ψοφοδεείς, τότε τι έκαναν? Πήγαν στην Τουρκία. Προσέξτε τώρα. Η Ελλάδα πηγαίνει να κάνει αυτό που πάει να κάνει με την Τουρκία. Και έχουμε κάνει μια συμφωνία με τη Γαλλία.
εμείς ήσαν, ήσασταν στη θέση της Γαλλίας, τι θα λέγατε? Καλά, αυτοί με βάλαν να υπογράψω μια συμφωνία. Εγώ με αυτήν τη συμφωνία έχω πληρώσει κόστος, τίμημα, διότι πλήττει τις σχέσεις μου με την Τουρκία. Και ο Έλληνας, χωρίς να πει τίποτα, σηκώνεται και πάει με την Τουρκία και κάνει κολεγιά, υποτίθεται για Χάγες και όλες αυτές τις ανοησίες. Δηλαδή, αν πήγαινε η Γαλλία και έκανε τέτοιο πράγμα, εμείς δεν θα νιώθαμε ότι μας αδειάζει η Γαλλία? Θα λέγαμε, καλά, τι υπέγραψε η Γαλλία? Δεν υπέγραψε να έρθει να πολεμήσει μαζί μας εναντίον της Τουρκίας και μας αδειάζει και πάει με την Τουρκία σούξου μούξου? Αυτό κάνουμε τώρα εμείς. Με αυτό που δεν ξέρω ποιοι μας το επέβαλαν από την Ουάσιγκτον και από το Βερολίνο, ακυρώνουμε την στρατηγική της πλημμύρας που αναπτύξαμε τόσο καιρό και οι τριμερείς και τα χέρια πάνω στο άλλο και τα λοιπά. Πού πήγαν όλα αυτά? Τράβαγε ένα πετρίτη τώρα εσύ με τον Φιντάν, με τα λερωμένα χέρια βουτυγμένα στο αίμα. Τράβαγε εσύ Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, ο οποίος ηθελημένα λέει ψέματα. Στο τέλος θα τα πούμε. Στο τέλος. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Αυτό που λέει, μάθαν ότι, ξέρω εγώ, πλακώσαν και οι τάδε. Όλος ο κόσμος, Άγγλοι, Αμερικανοί, Γάλλοι, Γερμανοί, Ρώσοι, Ισραηλινοί, Ουκρανοί, Ιρανοί, μέχρι και Αφγανοί, πηγαίνουν και αγοράζουν ελληνικές περιουσίες στα κατεχόμενα. Εγώ θα θέσω ένα ερώτημα και δεν μου αρέσει τώρα να το λέω συνέχεια αυτό, αλλά εάν υπήρχε μια κατεχόμενη περιοχή, για παράδειγμα του Ισραήλ, την κατήχε ένα κράτος, και το Ισραήλ έλεγε, αυτά τα εδάφια τα πάρω πίσω εγώ, δεν τα αφήνω σε σένα, ή άλλο παράδειγμα, τα εδάφη που έχει η Ρωσία τώρα που κατέχει από την Ουκρανία. Εάν η Ουκρανία είχε μια αξιόπιστη πολιτική και δυνατότητες να πάρει πίσω τα εδάφη, θα πήγαινε κανένας και αν απειλούσε ότι όποιος τολμήσει και το κάνει θα έχει επιπτώσεις? Θα τολμούσε κανένας να αγοράσει εκεί πέρα, ξένος, να αγοράσει εκεί πέρα οικόπεδα και σπίτια που ανήκουν σε Ουκρανούς, μάλιστα, όχι σε κατοίκους που έμειναν? Αυτοί που έμειναν λένε, εγώ είμαι Ρώσος, ήμουν πολίτης της Ουκρανίας, αλλά είμαι Ρώσος. Μιλώ για Ουκρανούς που λένε ότι είμαι Ουκρανός και έφυγα επειδή δεν θα είναι Ρώσοι. Θα τολμούσε κανένας να πάει να αγοράσει τα σπίτια τους? Τι σημαίνει λοιπόν τώρα, γιατί αγοράζουν στα κατεχόμενα? Γιατί δεν μας υπολογίζουν, πολύ απλά. Δεν υπολογίζουν ούτε την Κυπριακή Δημοκρατία, ούτε την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει υποχρεώσεις και ευθύνες σε αυτό που γίνεται εκεί. Πέστε μου, σας παρακαλώ, έχετε ακούσει έναν Έλληνα αξιωματούχο, πολιτικό ή κρατικό, να λέει ότι η Ελλάδα θα κινηθεί νομικά εναντίον φυσικών προσώπων που αγοράζουν ελληνικές περιουσίες στα κατεχόμενα? Γιατί δεν το έκανε? Να σου γυρίσω ανάποδα. Εάν Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία, ελληνική και Κυπριακή Δημοκρατία, έκαναν κάθε χρόνο μια άσκηση, ανέπτυσαν την αμυντική τους βιομηχανία και λέγανε, θα έρθει η μέρα που αυτά τα εδάφη θα ξαναδοθούν πάλι στους ιδιοκτήτες τους. Και έκανε την άσκηση και ήταν αξιόπιστη. Θα τολμούσε κανένας να πάει εκεί? Σου λέει, τι είπα να κάνω, κύριε? Να φάω τις βόμβες των Ελλήνων στο κεφάλι, να έρθουν και να μου το πάρουν ό,τι έκτισα? Όχι, δεν πάω. Γιατί πηγαίνουν? Πηγαίνουν γιατί Κυπριακή Δημοκρατία, εντάξει, πες είναι αδύναμη, αλλά και η Ελλάδα δεν έχουμε αξιόπιστη πολιτική. Να σας τα πω αλλιώς. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι έγκλημα και να το κρύβουμε. Γιατί δεν μας υπολογίζει κανένας από αυτούς που πηγαίνουν? Δεν μας υπολογίζουν γιατί δεν λειτουργούμε σαν κανονικό κράτος. Αν λειτουργούσαμε σαν κανονικό κράτος, χθες η Ελλάδα, όταν είπε ο άλλος ότι κάψατε τη Σμύρνη, θα έπρεπε να το απαντήσει ως εξής: κύριε Ερντογάν, τη Σμύρνη την έκαψε ο Νουρετίν Πασά, την έκαψαν οι Τούρκοι και τη λαιλάτισαν οι Τούρκοι. Αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα, να τα βρούμε, να πάμε όπου θέλετε, αλλά δεν σας επιτρέπουμε να διαστρεβλώνετε την ιστορική αλήθεια. Αυτά έτσι απαντούν τα κανονικά κράτη. Όχι αυτές τις αθλειότητες που βγάζουν ακυρώσεις και δεν τρέπονται κιόλας. Και δεν τρέπονται. Εγκατέλειψαν τους Έλληνες στη Μικρά Ασία. 6 χρόνια ήμουν εκεί και έβλεπα
Έφερναν οι Τούρκοι τα παιδιά τους μπροστά από το προξενείο επίτηδες, οι δάσκαλοι, και λέγανε εδώ πνίξαμε, είναι, ήταν τότε κόκκινα τα νερά, δεν είχαν βάλει καθαρισμό. Είναι κόκκινα τα νερά γιατί εδώ πνίξαμε τους Έλληνες. Έλεγαν παιδάκια 6, 7 και 8 χρονών. Τους εγκατέλειψε ο Στεργιάδης και όλοι οι άθλοι αυτοί. Εγκατέλειψαν τους Έλληνες αβοήθητους, γιατί φύγανε ο στρατός και οι Λύπη. Γιατί δεν μείνανε να υπερασπιστούν τους Έλληνες. Να φύγουν πρώτα οι άμαχοι και μετά να φύγουν όλοι οι άλλοι. Τελευταίος ο Στεργιάδης. Γιατί την κοπάνησε ο κολλητός του κυρίου Βενιζέλου. Τους εγκαταλείψαμε τότε και τώρα εγκαταλείψουμε και την ιστορία να την βιάζει και, να την λαιλατεί ο Ερντογάν. Και βγάζουμε ανακοινώσεις του τύπου εχθροπάθεια. Δεν ντρέπεστε λίγο, λέω εγώ, πραγματικά δηλαδή. Που κάθεστε και εσείς σε αυτές τις καρέκλες και εκπροσωπείτε την Ελλάδα και ο Γεραπετρίτης και από κάτω του. Πώς θα κάνεις εκπομπή τώρα, για πες μου. Λοιπόν, πάλι άλλη έλλειψη σοβαρότητας. Ενώ διαρρέει ότι θα έρθει, διαρρέεται την κυβέρνηση προφανώς, ότι θα έρθει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, και αυτός βουτυγμένα τα χέρια του στο αίμα Κούρδων, έτσι, και συνεργαζόμενος με τρομοκράτες. Θα έρθει, λέει, να συναντηθεί με τον Δένδια πριν να πάει ο Γεροπετρίτης και σίγουρα πριν τη συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Διαρρέει τώρα καινούριο κόλπο, διαρροές. Το Υπουργείο Άμυνας λέει, εμείς δεν προσκαλέσαμε τον Γκιουλέρ. Τι γίνεται τώρα, άλλα λέει το Μαξίμου, άλλα το ΙΠΕΞ και άλλα λέει το η Μεσογείο. Είδα μία φωτογραφία αυτού του αξιωματικού που συνελήφθη με το γιο του. Ο πατέρας, ο αξιωματικός της αστυνομίας. Στη φυλακή ο γιος, λέει, με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος. Και τον είδα φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό. Δεν τρέχει τίποτα εδώ. Ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει με ποιους, και από ό,τι ήρθαν εδώ αξιωματικοί της αστυνομίας και μου είπαν, αυτός ήταν γνωστός για αυτά που κάνει δεκαετίες τώρα. Και τα έκανε παίρνοντας δύναμη από τη σχέση του με την οικογένεια. Δεν τρέχει τίποτα τώρα. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα έχουμε. Στη Γερμανία η Σαξονία είναι ένα κρατήδιο στα σύνορα με την Πολωνία. Πρωτεύουσα έχει τη Δρέσδη, νομίζω, και πάλι άλλη σημαντική πόλη είναι η Λειψία με το ξακουστό πανεπιστήμιό της. 35% το κόμμα η εναλλακτική για τη Γερμανία και 6-7 μονάδες πίσω είναι οι δεύτεροι χριστιανοδημοκράτες και πίσω όλοι οι άλλοι. Και σε πανγερμανικό επίπεδο 22%. Με τις αθλειότητες που κάνουν στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον θα δημιουργήσουν μια άλλη Ευρώπη. Και μπορεί να νεκραναστηθούν αυτά τα οποία την αιματοκύλησαν κάποτε. Εντάξει, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Εύρος καίγεται, συνεχίζει να καίγεται. Είδα μια φωτογραφία, δεν αντέχει να τα βλέπει κανείς. Το σουφλί. Πάνω από το σουφλί, η κορνοφωλιά καίγεται ακόμα. Έχετε νιώσει εσείς την πίεση αυτή ότι καίγεται ο Εύρος? Αν και εγώ ήταν υπάρνηθα, δεν θα ήταν σε ζωντανή μετάδοση 5 ώρες, 7 ώρες, 8 ώρες τη μέρα. Τι έγινε, μας νοιάζει μόνο η υπέρξη στην Αθήνα η Ελλάδα, άμα καίγεται ο Εύρος, δεν μας νοιάζει. Και πάμε και στο τελευταίο τώρα. Ο κύριος, το τελευταίο από τα εισαγωγικά. 101 αλλοδαποί σήμερα παράνομα εισέβαλαν σε ελληνικό έδαφος, στη θάλασσα και μόνο στη Λέσβο. Σε λιγότερες από 24 ώρες. Αυτό από μόνο του τι σημαίνει? Θα σας πω πως το ερμηνεύω εγώ. Ότι πηγαίνουμε κλιπαρώντας την Τουρκία να τα βρούμε, να πάμε στη Χάγη. Δεν πρόκειται ποτέ η Τουρκία να πάει στη Χάγη. Και την ίδια στιγμή η Τουρκία δεν δείχνει ελάχιστο δείγμα καλής θέλησης, με εξαίρεση τις παραβιάσεις στον αέρα. Γιατί εκεί θέλει να πάρει τα F-16. Μας δουλεύει εκεί, μας εκμεταλλεύεται. Μόνο να αυτό κάνει. Όλα τα άλλα κανονικά. Ύβρις,
Οι Έλληνες έκαψαν τη Σμύρνη με τις βρωμερές μπότες τους, λέει, πάτησαν μόνιμη πατρίδα, λέει, η Τουρκία, η Ανατολή για τους Τούρκους. Από πού και ως που μόνιμη πατρίδα? Από πού, από τη μάνα σας τη βρήκατε? Εισβολείς είστε. Πείστε τουλάχιστον ότι από τότε είμαστε εδώ. Όχι μόνιμη πατρίδα. Εν πάση περιπτώσει, στέλνουν συνεχώς εισβολείς στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δύο κράτη στην Κύπρο, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγγνώμη, δηλαδή τι άλλο εκτός από τις παραβιάσεις στον αέρα, τι άλλο κάνουν οι Τούρκοι για να λέμε? Συνεχίζουν όλες τις προκλήσεις. Τι θα τους κάνει η Ελλάδα τώρα αυτούς τους 101? 57 προχθές στο Καστελόριζο, στη Σάμο, παρακάτω, δόθε, κήθε, στη Μύκονο. Για πέστε μου, αυτό δεν καταλαβαίνετε ότι τους στέλνει η Τουρκία? Εσείς τι πιστεύετε, αν αυτό ήταν για το καλό της Ελλάδας, θα τους άφηνε να έρθουν η Τουρκία? Μα όσους την ενδιαφέρουν να μην φύγουν από την Τουρκία, τους συλλαμβάνει. Ανθρώπους Κούρδους και Γκιουλενιστές. Τι σημαίνει? Ότι τους άλλους, λέει, όχι τους αφήνει, τους στέλνει η Τουρκία οργανωμένα στην Ελλάδα. Εντάξει, συνεχίστε. Συνεχίστε, αλλά να ξέρετε ότι κάποια στιγμή όλα αυτά σταγόνα, και μετά όταν ξεχυλήσει το ποτήρι θα δείτε κι εσείς ό,τι είδαν και οι προηγούμενοι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας, Ουκρανία. Ένα θέμα που δεν είναι ακριβώς Ουκρανία, αλλά σχετίζεται με την Ουκρανία, είναι η παρέτηση του Γουάλας και η ανάληψη καθηκόντων ως Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας από τον κύριο Γκραντ, κάτσε να βάλω με γυαλί, από τον κύριο Γκραντ Σάπς. Λοιπόν, ο Γουάλας παραιτήθηκε, τώρα δεν ξέρω γιατί, λένε διάφοροι ότι παραιτήθηκε επειδή δεν του δώσανε τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πάντως ο Γουάλας ήταν ένας άνθρωπος που ήταν του κυκλώματος της άμυνας, ο Γκραντ Σάπς δεν είναι, μάλιστα δεν έχει πάει στο στρατό. Καλά τώρα αυτοί έρχονται, λέει, είναι ίσως ο πρώτος υπουργός άμυνας στην Βρετανία που δεν έχει πάει στο στρατό. Εμείς είμαστε, σας προλάβαμε, πρωταγωνιστές. Δεν ξέρω, ο Αρσένης είχε πάει. Μετά ο Άκης είχε πάει. Ο Βενιζέλος που ήταν και αυτός πήγε. Και αυτοί που πήγαν μήπως υπηρέτησαν ή ήταν δόθε κήθε και... Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι αυτό θεωρείται μειονέκτημα. Ότι κάθεται σε μια καρέκλα που με βαριά παρακαταθήκη ο Σάπς. Γιατί ο Γουάλας ήταν με το δίδυμο τον Τζόνσον και ήταν αυτοί οι οποίοι στάθηκαν όχι ενεργά, πρωταγωνιστές ήταν στον πόλεμο στην Ουκρανία, στο πλευρό της Ουκρανίας. Αυτός ένας άνθρωπος που δεν έχει στρατιωτική εμπειρία, ήταν σε θέματα υπουργός εμπορίου, ενέργειας κτλ. Τέλος πάντων, πάντως διαρρέεται ότι έχει αφοσίωση και θα δείξει αφοσίωση στην Ουκρανία, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο για μια μεγάλη μερίδα της ελίτ στην Βρετανία. Τώρα, 200 Ουκρανοί στρατιωτικοί αρματιστές έχουν εκπαιδευτεί στη Γερμανία στα άρματα Abrams M1. Φαίνεται ότι τις επόμενες μέρες μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα μεταφερθούν στα πεδία των μαχών 10 Abrams M1 από τα συνολικά 30, για να δω πόσα θα δώσουν οι Αμερικανοί, από τα συνολικά 31 άρματα Abrams που θα δώσουν οι Αμερικανοί στους Ουκρανούς. Τα άρματα και τα 31 βρίσκονται στη Γερμανία. Εκεί λέγεται ότι οι Αμερικανοί αφαίρεσαν από μέσα κάποια συστήματα τα οποία είχαν εξελιγμένη τεχνολογία υπό το φόβο της κατάληψης άρματος από τους Ρώσους και να μην πέσει η τεχνολογία στα χέρια των Ρώσων. Όμως γίνεται επισκευή και παραδίδονται πλήρως ετοιμοπόλεμα στους Ουκρανούς τα πρώτα 10 μέχρι τις 15 του μηνός και μέσα στο φθινόπωρο και τα υπόλοιπα. 200 είπαμε ότι είναι οι αρματιστές που θα τα χειριστούν και θα τα υποστηρίζουν τεχνικά. Λέγεται δε ότι υπάρχει η άποψη ότι είναι ένα άρμα πολύ αποτελεσματικό, ότι αν μπουν στην πρώτη γραμμή
θα επηρεάσουν την έκβαση της αντεπίθεσης. Κατά την άποψή μου, 10 άρματα, δηλαδή δεν είναι ούτε μία ύλη αρμάτων να επηρεάσει έναν πόλεμο ή ένα μέτωπο, είναι δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει κανείς δεν ξέρει, δεν ξέρω τι έχουν κατά νου. Λοιπόν, πάμε. Τα δύο Mi-8 που έπεσαν χθες στο Κραματόρσκ, έχουμε δήλωση από το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ή μάλλον από τον εκπρόσωπο του μετόπου, του Βορείου Μετόπου, Ανατολικού Μετόπου το λένε αυτή, του Βορείου Μετόπου. Εκεί λοιπόν είπε ότι τα δύο ελικόπτερα, πολεμικά ελικόπτερα, είχαν απογειωθεί από το Κραματόρσκ, πήγαιναν σε αποστολή μάχης και επειδή ειδοποιήθηκαν από τα ραντάρ, τα ουκρανικά, ότι υπάρχει ένα Σουχόι 35 στην περιοχή, που είναι ένα αεροσκάφος που το φοβούνται, έχει βλήματα μικρού πλήγματος, επέστρεψαν λέει επειγόντως στο αεροδρόμιο και στη διάρκεια της επιστροφής κατέπεσαν και συγκρούστηκαν και σκοτώθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες. Τώρα, τι ακριβώς έγινε, δεν ξέρω. Λέει, οι ερευνητές διερευνούν τις λεπτομέρειες και τις συνθήκες για το τι προκάλεσε τη συντριβή τους. Πάντως υπενθυμίζεται ότι λίγες μέρες πριν, στις 25 Αυγούστου, στο Ζιντομίρ, στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, δύο ουκρανικά αεροσκάφη συγκρούστηκαν και αυτά και έχασαν τη ζωή τους τρεις εμπειρότατοι χειριστές. Ο ένας ήταν χειριστές MiG-29, οι οποίοι μάλλον προετοιμαζόντουσαν και για τα F-16. Τώρα, κατά την άποψή μου, πολύ σοβαρό θέμα που δεν επηρεάζει φυσικά τον πόλεμο, επηρεάζει όμως τη μαχητική ικανότητα ολόκληρης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι το πλήγμα που πέτυχαν οι Ουκρανοί, κατά πώς φαίνεται οι Ουκρανοί το πέτυχαν, στο αεροδρόμιο Ψκόφ, όπου έδρευαν, στάθμευαν 4 στρατηγικά μεταγωγικά αεροσκάφη Ιλιούσιν 76. Αυτά, ξέρετε, παίρνουν μέσα τα BMP-3, που κάμουν τη δεκαριά, 20 πόσα. Με τέτοια μετέφεραν τον στρατό στο Καζακστάν όταν είχαμε εκείνη την εξέγερση. Οι Ρώσοι, με δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, μετέφεραν τεθωρακισμένα οχήματα μάχες, τα οποία κατέβηκαν με το προσωπικό και κατέπνιξαν την εξέγερση, ήλεξαν την εξέγερση στο Καζακστάν. Δεν έχει και αμέτρητα τέτοια. Το να χάσεις δύο και λέει πάθαν και ζημιές και τα άλλα δύο, αυτό θεωρώ ότι είναι μία πολύ πολύ μεγάλη απώλεια για τους Ρώσους. Και αυτό δεν είναι παραμύθι, υπάρχει μία δορυφορική φωτογραφία προχθεσινή και μία χθεσινή. Πριν την επίθεση και μετά την επίθεση. Μετά την επίθεση φαίνεται το κουφάρι, πριν την επίθεση είναι σταθμευμένο το Ιλιούσιν 76 και μετά την επίθεση είναι το κουφάρι. Που σημαίνει ότι δεν ήταν προπαγάνδα τα βίντεο που βλέπαμε. Τώρα, το τι έγινε εκεί. Ο Ζελένσκι είπε ότι εμείς δοκιμάσαμε έναν πύραυλο μεγάλου βεληνιακού σε 700 χιλιόμετρων με επιτυχία, χωρίς να πει πού, πώς και τι. Και υπάρχουν υποψίες ότι εννοούσε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο λειτουργεί σαν πύραυλο στην ουσία, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για αυτές τις... Για να δούμε τι λέει αυτό το... Τι είναι αυτό το πρόγραμμα της Ουκρανίας, το οποίο πρέπει να μας διδάξει εμάς στην Ελλάδα. Σας πω μετά την άποψή μου για το θέμα. Περιμένετε. Πρόκειται για το αεροσκάφος Bomber, μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η μέση τιμή του είναι 100 με 110.000 δολάρια. Μίλαγα σήμερα με έναν αξιωματικό ανώτατο της αεροπορίας της ΜΑ Απόστρατο, της Σχολής Μηχανικών Αεροσκαφών, και μου είπε ότι μπορεί να προσεγγίζει και τα 100 εκατομμύρια δολάρια η αξία ενός Ιλιούσιν 76. Προσέξτε, γιατί το συνέκρινε με τα δυτικά, επειδή είναι μεγαλύτερο, μπορεί να προσεγγίζει για τα 100. Με 110.000 δολάρια, 100 εκατομμύρια. Για βάλτε, κάντε ένα λογαριασμό. Όλα αυτά πρέπει να είναι μαθήματα και έχω δει με ευχαρίστηση όντως ότι το ΓΕΘΑ έχει μια ομάδα που εξετάζει όλες τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών και τα συμπεράσματα που είναι χρήσιμα ενσωματώνονται στο ελληνικό αμυντικό δόγμα. Συνολικά, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, υπάρχουν περίπου 150 Bomber, τέτοια μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που είναι σε παραγωγή. Μερικά άλλα
μη επανδρωμένα που χρησιμοποιούνται από τον Ουκρανικό στρατό έχουν εμβέλεια περίπου 1000 χιλιόμετρα. Τη νύχτα της 30ης Αυγούστου ο Ουκρανικός στρατός πιθανότητα κέρδισε κάποιο πλεονέκτημα με τη μαζική χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο αριθμός που χρησιμοποιήθηκαν και πόσα από αυτά καταστράφηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις δεν έχει αποκαλυφθεί. Νύχτα 30 Αυγούστου προς 31. Ωστόσο, μια τέτοια επίθεση δεν θα ήταν δυνατή αν δεν είχαν πληροφορίες από το ΝΑΤΟ πού είναι τα ρωσικά ραντάρ και πού υπάρχουν οι τρύπες για να χωθείς. Ρώσος αξιωματούχος δεν σχολίασε τις υποψίες ότι η επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από το έδαφος των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, η επίθεση στο Ψκόφ, στα στρατηγικά μεταγωγικά. Η Ρωσία δεν το θεωρεί ως άμεση εμπλοκή της συμμαχίας στον πόλεμο. Αμέσως μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο Ψκόφ, αξιωματούχος της κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας ισχυρίστηκε περήφανα ότι τουλάχιστον 4 μεταγωγικά αεροσκάφη Ιλιούσιν 76 καταστράφηκαν από ουκρανικά drones. Οι δορυφορικές εικόνες που κοινοποιήθηκαν για πρώτη φορά από τον Ουκρανικό στρατό επιβεβαίωσαν ζημιές σε 2 Ιλιούσιν 76. Τώρα, στο Τολέδο είναι η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί παρευρέθηκε ο Κουλέμπα, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος ζήτησε περισσότερα όπλα, περισσότερα πυρομαχικά για τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις και κάλεσε τη Γερμανία να δώσει τους πυράβλους Τάουρους, αέρος, εδάφος. Είναι σαν τους Σκάλπ, με μεγαλύτερο βεληνικές, είναι περίπου 500 χιλιόμετρα, αν και νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι Σκάλπ που είναι σχεδόν των ίδιων δυνατοτήτων και των ίδιων βεληνικούς. Τώρα, όσον αφορά τον Ζελένσκι, θα θυμίσουμε ξανά ότι χθες δήλωσε μιλώντας στην πορτογαλική τηλεόραση ότι εγώ θέλω 160 μαχητικά αεροσκάφη δυτικού τύπου για να έχω μια αξιόπιστη, ισχυρή πολεμική αεροπορία να αντιμετωπίσω την αντίστοιχη ρωσική. Οι δυτικοί, λέει, μου έταξαν 50 με 60, Δανία και Ολλανδία. Η BAE Systems, που είναι μια βρετανική αμυντική βιομηχανία, δήλωσε ότι θα εγκατασταθεί στο έδαφος της Ουκρανίας και θα προχωρήσει σε παραγωγή ορισμένων οπλικών συστημάτων, για παράδειγμα ενός πυροβόλου 105 χιλιοστών. Είχαμε αντίδραση από τη Ρωσία. Η Ρωσία είπε ότι αν οτιδήποτε εγκαθίσταται στο έδαφος της Ουκρανίας, είτε είναι ουκρανικό είτε είναι δυτικό και σχετίζεται με τον πόλεμο, αποτελεί στόχο και θα πληγεί. Η αύξηση των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη απασχολεί, θα δείτε παρακάτω, την Ρωσία, και μάλιστα επειδή εκεί, όπως ξέρετε, είναι απολύτως ελεγχόμενος ο τύπος, θα μου πείτε είναι εδώ, δεν θα είναι εκεί. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πολλές αντιδράσεις από bloggers οι οποίοι καλύπτουν στρατιωτικά θέματα. Δηλαδή, ακόμα και στη Ρωσία, όταν γίνεται λάθος, όταν επισημαίνεται μία αδυναμία, βρίσκουν τη δύναμη ακόμα και χειραγωγημένοι δημοσιογράφοι να μιλήσουν, να πούνε εντάξει, φτάνει παιδιά, αυτό. Στην Ελλάδα έχετε δει τίποτα? Προσπαθούν να κουκουλώσουν τις φωτιές, αλλά λέει δεν είχαμε νεκρούς. Δεν τους ενδιαφέρει που καταστράφηκε ο Εύρος για 40-50 χρόνια. Με ανυπολόγιστες συνέπειες για την εθνική μας άμυνα. Προσπαθούν να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια. Θα έλεγα που θα πάει στάχτη τώρα, αλλά... Λοιπόν, η Ουκρανία, ακούστε, επειδή εντάξει μπορεί να μην επιτυχαίνει στην αντεπίθεση, αλλά το έχω ξαναπεί, έχει αμυντική βιομηχανία, κληρονομιά από τη Σοβιετική Ένωση, έχει υψηλή τεχνολογία, κληρονομιά από τη Σοβιετική Ένωση, της δίδεται υψηλή τεχνολογία από τη Δύση τώρα, μπορεί να έχει σοβαρά προβλήματα στις ένοπλες δυνάμεις της, αλλά αναπτύσσει τη δική της αμυντική βιομηχανία και ιδιαίτερα στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και της αεροναυφηγικής έχει κάνει βήματα μπροστά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξελίσσεται σε ένα νέο Ισραήλ. Για κρατήστε το αυτό. Προσέξτε τώρα. 2 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στη ρωσική πόλη
Κουρτσάτοφ, όπου βρίσκεται ένας πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή του Κούρσκ. Αυτό έγινε σήμερα το πρωί νωρίς, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ρωμάν Σταρόβοιτ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εκτιμούσαν τις ζημιές που υπέστη ένα διοικητικό κτίριο και ένα οικιστικό κτίριο στην επίθεση, έγραψε στην εφαρμογή ο κυβερνήτης στο Telegram. Ο Σταροβόιτ δεν ανέφερε πιθανή ζημιά στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Κούρσκ, ούτε έδωσε λεπτομέρειες για τα κτίρια που στοχεύθηκαν. Για πέστε μου λοιπόν τώρα. Θα δείτε παρακάτω τι γίνεται, μόλις τώρα περνάω στη Ρωσία. Τεράστιο πρόβλημα λοιπόν, μπορεί η αντεπίθεση να μην φέρνει τα αποτελέσματα ή να το πω αλλιώς, να είναι αποτυχημένη μέχρι στιγμής, αλλά σε άλλους τομείς οι Ουκρανοί έχουν επιτυχίες. Από ό,τι πληροφορούμε δε, και οι πληροφορίες είναι έγκυρες, έχουν αναπτύξει οι Ουκρανοί αντιδρόουν συστήματα τα οποία εξουδετερώνουν τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, είτε ιρανικής κατασκευής είτε και ρωσικής, σε ποσοστό 90-95%. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Ρωσία. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, η Ρωσία θωρακίζει με υποθαλάσσια φράγματα, αλλά και με κλοβούς ραντάρ, κάτι τέτοιο λέει, τη γέφυρα της Κρυμαίας. Θα σας πω γιατί. Η Ρωσία έχει δημιουργήσει ένα υποβρύχιο φράγμα από βυθισμένα πλοία για να αποτρέψει επιθέσεις στη γέφυρα της Κρυμαίας, από την οποία η χώρα εξαρτάται για τον εφοδιασμό της, εννοεί η Κρυμαία. Λέει λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας. Ο προθμός του Κέρτς είναι ο Κυμαίριος Βόσπορος αυτός, ελληνιστή, αποτελεί σημείο συμφόρησης για την στρατιωτική υλικοτεχνική υποστήριξη των ρωσικών δυνάμεων στις κατεχόμενες περιοχές των περιφερειών Χερσόνα και Ζαπορίζια. Η Ρωσία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γέφυρα της Κρυμαίας και τα προθμία για τη διέλευση των στενών. Χρησιμοποιεί μια σειρά από παθητικές άμυνες, όπως γεννήτριες καπνού και υποβρύχια φράγματα, παράλληλα με τα ενεργητικά αμυντικά μέτρα, όπως συστήματα αεράμυνας, για να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των υδάτων διαβάσεων και να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές από τις μελλοντικές επιθέσεις. Αυτά είναι τώρα. Όταν λέμε συστήματα παραγωγής καπνού, γιατί γίνονται αυτά? Όταν έρχεται ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καμικάζι, επειδή αυτό κατευθύνεται με δέσμη λέιζερ στο στόχο, όταν βγαίνει ο καπνός, τότε δεν χάνει την επαφή με τον στόχο. Γι' αυτό λέει ότι πιθανότατα βγάζει, όταν δουν να έρχεται κάποιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος και δεν μπορούν να το καταρρύψουν με κάποιο τρόπο, τότε βγάζουν τον καπνό και έτσι το αποπροσανατολίζουν, δεν μπορεί να χτυπήσει το στόχο του. Τώρα, γιατί σας είπα ότι αποκτά πλεονέκτημα η Ουκρανία στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη? Προσέξτε εδώ τι γίνεται. Για τα λειψά μέτρα αεράμυνας και τις αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας κάνουν αναφορές οι στρατιωτικοί blogger στη Ρωσία. Ένας αυξανόμενος αριθμός Ρώσων στρατιωτικών blogger επικρίνουν ανοιχτά τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις για την αδυναμία τους να υπερασπιστούν το ρωσικό έδαφος και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυξάνονται σχεδόν καθημερινά. Θυμάστε ότι είχαν κάνει επιχειρηματίες, εδώ αυτό το καμπάνα χτυπάει για τους Έλληνες επιχειρηματίες, από ό,τι ξέρω μόνο ο Λασκαρίδης έχει ξοδέψει καμιά εκατοστή εκατομμύρια και έδωσε 3-4 πλοία στον ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Το τελευταίο διάστημα επιχειρηματίας που να έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη δεν υπάρχει, με βάση αυτά που ξέρουμε, έτσι. Ουκρανοί επιχειρηματίες έκαναν μαραθώνιο, τηλεμαραθώνιο, πώς το λένε, μάζεψαν 150 εκατομμύρια δολάρια, ενίσχυσαν βιοτεχνίες, βιομηχανίες και ιδιώτες που είχαν τεχνολογία και τεχνογνωσία με μη επανδρωμένο αεροσκάφη και ορίστε που έφτασε η Ουκρανία τώρα. Προσέξτε εδώ. Στρατιωτικός blogger επικρίνει τη ρωσική τηλεόραση επειδή δεν κάλυψε τις τελευταίες επιθέσεις κοντά στην περιοχή του Ψκόφ, κοντά στα σύνορα με την Εστονία,
που όπως λέει αποτελεί ένδειξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας να περιορίσει την κάλυψη του πολέμου στην Ουκρανία. Τις ήττες δεν τις δείχνουν. Σε έκθεση του Ινστιτούτου Μελετών του Πολέμου αναφέρεται ότι αρκετοί Ρώσοι πολεμικοί μπλόγκερ ανησυχούν, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν πλέον ασφαλή μέρη στη Δυτική Ρωσία. Όλα είναι εν δυνάμει στόχοι των Ουκρανικών μη επανδρομένων αεροσκαφών. Ξυπνάτε, τα ίδια μπορεί να βρούμε και εμείς εδώ κάποια στιγμή. Αντί να αντιμετωπίσει η Τουρκία, τα αντιμετωπίσουμε εμείς. Εμείς πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Ένας άλλος στρατιωτικός μπλόγκερ, που κι αυτός εκφράζει το Κρεμλίνο, επέκρινε το στρατό επίσης για τα λειψά μέτρα αεράμινας, επικαλούμενες τις πρόσφατες επιθέσεις στο αεροδρόμιο Ψκόφ, όπου καταστράφηκαν τα δύο Ιλιούσιν 76 που προανέφερα. Με τη σειρά του, άλλος δημοφιλής στρατιωτικός μπλόγκερ εξέφρασε την ανησυχία του για τις αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ασφαλή μέρη στη Δυτική Ρωσία. Οι δυνάμεις αεράμενας του Βοσκερένσκι, 60 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, κατέστρεψαν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος που πλησίαζε τη Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργέη Σομπιάνιν. Εν πάση περιπτώσει, εδώ αντιλαμβάνεστε ότι, επαναλαμβάνω, μπορεί να έχασε το 20% η Ουκρανία, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν διάφορα προβλήματα, αλλά είναι σκληροτράχυλοι μαχητές. Προσέξτε, είχα διαβάσει τώρα εύελπης τον Τάρας Μπούλμπα. Ο Τάρας Μπούλμπα ήταν εκεί στις όχθες του Δνίπερου, ήταν οι Κοζάκες που τους διεκδικούν οι Ουκρανοί. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν αφιερωμένοι τη ζωή τους στον πόλεμο. Ο Λαυρόφ δήλωσε ότι στην σύνοδο της G20, εάν δεν συμπεριληφθούν στο τελικό ανακοινωθέν οι θέσεις της Μόσχας, θα μπλοκάρει το τελικό ανακοινωθέν. Δηλώσεις φρέσκες, τωρινές. Σε 10 μέρες έχουμε το G20 στο Νέα Δελχή. Λοιπόν, αυτά και με την Ρωσία. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα και εκεί. Και δεν πάνε καλά τα πράγματα και εκεί, επειδή υπάρχει έλλειψη συνεννόησης, διάθεση συνεννόησης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Και την πληρώνει η χώρα. Εμείς την πληρώσαμε με τα μνημόνια. Εάν τα πολιτικά κόμματα το 2007 δεν συμφωνούσαν στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, μπορεί η Ελλάδα να μην έμπαινε ποτέ στα μνημόνια. Εάν συμφωνούσαν μετά από λίγα χρόνια στην εκλογή πάλι Προέδρου της Δημοκρατίας, μπορεί να έκλεινε να μην είχε υπογραφεί το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα είχαμε το mail του Χαρδούβελη τότε, αλλά η τρέλα για την εξουσία, είδατε που έφερα τη χώρα, μαζί με άλλα λάθη. Και τα ίδια γίνονται και στην Αμερική, φυσικά είναι με άλλες παραμέτρους εκεί. Προπολιτικού και οικονομικού αδιεξόδου οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μερικούς μήνες που η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο βρίσκεται αντιμετώπιση με κίνδυνο πολιτικού και οικονομικού αδιεξόδου. Κάλεσμα στο Αμερικανικό Κογκρέσο να ψηφίσει το ταχύτερο δυνατόν παράταση του υποεκτέλεση προϋπολογισμού, ώστε οι ΗΠΑ να μην βιώσουν σε ένα μήνα το πολυσυζητημένο shutdown, δηλαδή χρεοκοπία, την παράλυση μεγάλο μέρος του ομοσπονδιακού κράτους, απίφθινε η Αμερικανική Προεδρία, ο Biden δηλαδή. Είναι σαφές ότι θα χρειαστεί βραχυπρόθεσμος νόμος για τα δημοσιονομικά τον επόμενο μήνα, ανέφερε η Υπηρεσία Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου σε ανακοίνωσή της. Ζητούμενο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι να αποφευθούν σοβαρά προσκόμματα στις ομοσπονδιακές δραστηριότητες μόλις αρχίσει το νέο οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Οκτωβρίου. Πρέπει να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα σημαντικά για τους Αμερικανούς και να αντιμετωπίσουμε επίγουσες ανάγκες, τόνισε η εκπρόσωπος του Προέδρου Τζο Μπάιντεν, Καρίν Ζαν Πιέρ, σύμφωνα με την οποία αν δεν διεξαχθούν ψηφοφορία το ταχύτερο δυνατό, προγράμματα βοήθειας σε τρόφιμα ενδέχεται να απειληθούν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος το Κογκρέσο να μην μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, πρόσθεσε.
Θυμάστε ότι τον Ιούνιο κινδύνεψε να χρεοκοπήσει το Ομοσπονδιακό Κράτος. Και στο παραπέντε το πρόλαβαν. Τώρα, πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετίζονται όλα αυτά. Οι εισαγγελικές αρχές της Κομιτείας Φούλτον της Πολιτείας της Τζόρτζια επιθυμούν να ξεκινήσει η δίκη που αφορά τον Τραμπ τον προσεχή Οκτώβριο, σε δύο μήνες δηλαδή. Σε ένα μήνα. Εν τω μεταξύ, αθώος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις κατηγορίες που τον βαραίνουν για απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος στην πολιτεία της Τζόρτζια. Παράλληλα, ζήτησε να διαχωριστεί η δίκη του από ορισμένους από τους 18 συγκατοχωρημένους του. Κάποιοι από τους 18 λένε: εμείς θέλουμε να δικαστούμε τώρα. Και λέει: εντάξει, παιδιά, εσείς δικάστε αυτούς που θέλουν να δικαστούν τώρα, αλλά εμείς, επειδή η δίκη είναι φάκελοι, ένα φορτηγό, δεν μπορούμε να τους μελετήσουμε, είναι δικηγόροι. Δικάστε όσους θέλουν να δικαστούν τώρα και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, οι αρχές της Κομιτείας Φούλτον άσκησαν δίωξη τον Αύγουστο στον Τραμπ για 13 αδικήματα, όπως είπαμε. Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο της Κομιτείας Φούλτον, ο Τραμπ αναφέρει ότι λέει ότι εγώ δεν θέλω να είμαι παρόν στη δίκη. Εντάξει, στην ακροαματική διαδικασία. Και δήλωσε αθώος. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι αυτοπροσώπος στο δικαστήριο όπως έχει το δικαίωμα την επόμενη εβδομάδα. Οι δικηγόροι του πρώην Προέδρου ζήτησαν επίσης από το δικαστή να διαχωρίσει τη δίκη από ορισμένους συγκατηγορουμένους του, οι οποίοι έχουν ταχθεί υπέρ της ταχείας εκδίκασης της υπόθεσης. Οι εισαγγελικές αρχές, είπαμε, επιθυμούν τώρα τον Οκτώβρη να ξεκινήσει η δίκη. Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καταβάλουν εργώδεις προσπάθειες να τελεσφορήσει επιθυμούν να τελεσφορήσουν οι προσπάθειες που καταβάλλονται από την Ουάσιγκτον για την προσέγγιση του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Εκεί υπάρχουν δύο ζητήματα, τα οποία μέχρι τώρα ήταν εμπόδιο, ούτως ώστε να έλθουν κοντά το Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία, όπως ήρθε το Ισραήλ με τα Εμιράτα και με το Μαρόκο και με άλλες χώρες. Επιχείρησε πρόσφατα να έρθει και με τη Λιβύη και είδατε τι έγινε. Τα προβλήματα είναι δύο. Πρώτο είναι το Παλαιστινιακό. Εκεί φαίνεται ότι βρέθηκε μια λύση. Η λύση που επιλέγεται, θα τη δούμε αν εφαρμοστεί ή όχι, είναι η εξής. Να χρηματοδοτηθεί η Παλαιστινιακή Αρχή και έτσι δια της χρηματοδότησης να ισχυροποιηθεί, να σταθεί στα πόδια της για να καταπολεμήσει τους εξτρεμιστές οι οποίοι δεν επιτρέπουν από την πλευρά των Παλαιστινίων τουλάχιστον να έχουμε μια επιτυχή έκβαση στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Και έτσι το Παλαιστινιακό από πρόβλημα γίνεται και εργαλείο για την προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας. Το δεύτερο είναι οι σχέσεις με το Ιράν. Είδαμε ότι επί 6 χρόνια ήταν σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση Ιράν και Σαουδικής Αραβίας και Σαουδική Αραβία. Και λέμε σχεδόν σε εμπόλεμη κατάσταση, γιατί δεν είναι για πλάκα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η ελληνική πάτρια της Σαουδική Αραβία. Πυραυλικά συστήματα, μη επαδρομένα αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα ιρανικής κατασκευής που είχαν στα χέρια τους οι Χούθοι έπληταν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, χτύπησαν και την καρδιά της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας, στην Αράμκο. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Τα βρήκαν τώρα. Είχαμε και επισκέψεις αμοιβές των Υπουργών Εξωτερικών και στην Τεχεράνη και στο Ριάν. Το θέμα είναι ότι κάθε βήμα που θα κάνει η Σαουδική Αραβία για προσέγγιση με το Ισραήλ θα δημιουργεί πρόβλημα στις σχέσεις που έχουν ξεκινήσει τώρα να βελτιώνονται με το Ιράν. Και μάλιστα ένα άρθρο λέει, η Νατάσα Στασινού έκανε μια καλή από την Αυτεμπορική, λέει ότι πώς θα αντιδράσει το Ιράν. Ισραήλ και Ιράν έχουν εμπλακεί σε έναν σκιώδη πόλεμο που έχει μάλιστα ενταθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Εάν η Σαουδική Αραβία έρθει και επισήμως κοντά με το Ισραήλ, το Ιράν θα αντιδράσει πιθανότητα με οργή
και θα θελήσει να αμφισβητήσει ίσως και με επιθετικό τρόπο, και με επιθετικό τρόπο, προσέξτε, την ονειμοποίηση του Αραβικού Βασιλείου ως ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου. Να θυμίσουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2019 είχε πλήξει σαουδαραβικές εγκαταστάσεις με ντρόνς και πυράβλους. Η Τεχεράνη μπορεί να έχει συνηθίσει στην ιδέα ότι το Ριάν διατηρεί φιλικούς δεσμούς με την Ουάσιγκτον, η οποία η Ουάσιγκτον επιβάλλει συνέχεια κυρώσεις στο Ιράν, αλλά θα ήταν κάτι πολύ διαφορετικό να δει το Αραβικό Βασίλειο σε συντονισμένο βηματισμό με το μεγάλο εχθρό της που είναι το Ισραήλ. Το Ιράν ανησυχεί επίσης για την προληπτική επίθεση από το Ισραήλ κατά του πυρηνικού του προγράμματος, περισσότερο από το Ισραήλ παρά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, αν η Σαουδική Αραβία συνεργαστεί με το Ισραήλ, φοβάται το Ιράν ότι αυτή η συνεργασία θα δώσει άδεια χρήσης του εναέριου χώρου ή και κάποια βάση στο Ισραήλ για να πλήξει από σαουδαραβικό έδαφος τις εγκαταστάσεις, πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Αυτό θα σημάνει πόλεμο, μας λέει η Νατάσα Στασινού. Σημαντικό θέμα, πιστεύω. Στη γειτονιά μας είναι. Πάμε στο επόμενο. Όπως ξέρετε, το Bloomberg είναι ένα σημαντικό περιοδικό. Πάντα διαβάζουμε φυσικά έχοντας γνώση ότι εκφράζει θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής βασικά και της Δύσης, φιλοδυτικές, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό μέσο στο οποίο αξίζει να κάνουμε αναφορά. Ιδιαίτερα δε όταν βλέπουμε συντακτική ομάδα Bloomberg Opinion, σημαίνει ότι είναι μία άποψη που την ενστερνίζεται το περιοδικό. Και γίνεται μια αναφορά σε ένα άρθρο, θα το δείτε στο ιστολόγιό μας Ινφογνώμων Πολιτικά, δεν χρειάζεται να το πούμε όλα τώρα, με το οποίο στην ουσία επιρρύπτει ευθύνες στην κυβέρνηση, στη διοίκηση των ΗΠΑ για την πορεία που έχει πάρει η πρωτοβουλία των BRICS. Ξέρει και λέει, και εμείς το λέμε και το είπαμε εδώ και χθες και πόσες φορές, ότι δεν είναι εύκολο αυτό το εγχείρημα των BRICS, δεν είναι εύκολο στην υλοποίησή του, δηλαδή οι πέντε είχαν ήδη προβλήματα μεταξύ τους. Ξέρετε ότι το χάρτη που δημοσιοποίησε η Κίνα και για τον οποίο είχαμε έντονες αντιδράσεις από την Ινδία, στον ίδιο χάρτη υπάρχει και μια περιοχή εκεί κοντά στο Βλαδιβοστόκ, σε ένα ποταμό, δεν ξέρω, Αμουρντάρια, ποιος είναι, και εκεί λέει μια περιοχή που είναι ρωσική, την παρουσιάζει ως κινέζικη ο χάρτης. Και είχαμε δήλωση χθες από την, νομίζω από τη Ζαχάραβα, που είπε έχει λυθεί εκείνο το πρόβλημα με συμφωνία που κάναμε το 1986, νομίζω. Λέει, λύθηκε. Οι Κινέζοι, θέλω να πω ότι παρουσιάζουν, είναι και τα προβλήματα άρα στην Κινέζικη θάλασσα, οι Κινέζοι έχουν μία διάθεση επέκτασης. Είναι η Τουρκία της Ασίας η Κίνα. Έχουν προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει το 5 συν 6, 11 είναι μια επιτυχία των δύο δυνάμεων που είναι οι κινητήριες των BRICS, της Κίνας και της Ρωσίας, και το κυριότερο λέει η Bloomberg Opinion ότι υπάρχει δυναμική να συνεχιστεί η διεύρυνση και υπάρχει μια τάση στον κόσμο να φεύγει από τη Δύση και να προσανατολίζεται προς τα εκεί. Και αυτό γίνεται γιατί χρησιμοποίησαν καταχρηστικά και καθ' υπερβολήν το μέτρο της επιβολής κυρώσεων, δεν λειτουργήσε, και γιατί οι ΗΠΑ στην ουσία παράτησαν στην τύχη τους το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Και ακριβώς επειδή αυτά δεν λειτουργούν με τρόπο που να ικανοποιεί τα κράτη που έχουν ανάγκη από αυτά, έτσι δημιουργείται ένας άλλος κόσμος, ένα άλλο δουνουτού, μια άλλη τράπεζα και ένας άλλος κόσμος εμπορίου. Σημαντικό θέμα αυτό, και τα ίδια ακριβώς λάθη γίνονται και στην Αφρική, θα το δούμε στο μεθεπόμενο θέμα μας. Πάμε τώρα να δούμε Ρωσία-Τουρκία. Τι πρώτα να πεις εδώ τώρα και τι να αφήσεις. Τι να πεις και τι να αφήσεις, ακούστε. Η Μόσχα χαιρετίζει την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική της Άγκυρας που είναι προσανατολισμένη στα δικά της εθνικά συμφέροντα
καθώς γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι η Δύση προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να αμφισβητήσει αυτή τη γραμμή, η οποία αποτελεί για τους δυτικούς σοβαρή αιτία εκνευρισμού, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας κατά το πέρας της συνάντησή του με τον Χακάν. Ξέρετε τι σημαίνει, με τον Φιντάν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όλο αυτό που είπε, που λέει ενοχλείται η Δύση, θα το πληρώσουμε εμείς. Για να μην συνεχίσει η Τουρκία να έχει αυτή την πολιτική, να προσεγγίζει την Κίνα, τη Ρωσία κτλ., προσπαθούν να την κατευνάσουν, να της δώσουν κίνητρα. Το κίνητρο στο θηρίο είναι κόψτε ένα κομμάτι από την Ελλάδα και ταΐστε το θηρίο. Αυτό γίνεται και από την Κύπρο. Και όταν λέω κομμάτι, δεν είναι απαραίτητα γη και θάλασσα, έτσι. Είναι κυριαρχικά δικαιώματα, μπορεί να είναι και ΑΟΣ και τα λοιπά, κόψτε και δώστε. Για να... Και το θηρίο δεν χορταίνει. Δεν το ξέρετε καλά, δεν το ξέρετε. Αυτά που έκανε ο Ερντογάν στη Σμύρνη δεν είναι τυχαία. Ούτε είναι προσχηματικά, γιατί ως τώρα μας λέγατε εντάξει για εσωτερική κατανάλωση για εκλογές. Ποιες εκλογές, φύγαν οι εκλογές. Γιατί τα λέει τώρα? Προσέξτε τι λέει παρακάτω. Είναι διαφωτιστικά. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι ξένοι για να. Πιστεύουμε ότι η επικοδομητική ισότιμη συνεργασία με τη χώρα μας είναι αμοιβαία, ωφέλιμη και οικονομικά υποφελής από την άποψη της ενίσχυσης των κυρίαρχων θεμελίων της εξωτερικής πολιτικής της τουρκικής δημοκρατίας. Προσπαθούμε πάντα να ικανοποιούμε τις επιθυμίες των Τούρκων εταίρων μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό αφορά τόσο τις εκπτώσεις για τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους και τις συμφωνίες για τη μακροπρόθεσμη προμήθειά τους, όσο και για τα μέτρα στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας μέσω της εισρωής παραθεριστών από τη Ρωσία και της επέκτασης των εισαγωγών τουρκικών αποκυφευτικών προϊόντων στην αγορά μας. Τους τα έδωσαν όλα δηλαδή. Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι στο πνεύμα των συμφωνιών μεταξύ των Προέδρων μας, οι Τούρκοι εταίροι μας θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται παρά την πίεση από πλευράς ΗΠΑ και των συμμάχων τους που θέλουν να στρέψουν τους πάντες και τα πάντα εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Όπως έστρεψαν την Ελλάδα, σβήνοντας η Ελλάδα τους 300.000 Έλληνες που κατοικούν στη Ρωσία. Κύριε Μητσοτάκη και κύριε Γεραπετρίτη και κύριε Δένδια χθες. Πέστε μια λέξη για τους Έλληνες της Ρωσίας. Η πολιτική σας τους βοηθά ή τους καθιστά μαύρα πρόβατα στα μάτια του ρωσικού κράτους? Όσοι έλεγαν με υπερηφάνεια είμαι Έλληνας και σήκωναν ελληνικές σημαίες, τώρα μπορούν να τις σηκώσουν. Τι γίνεται εδώ πέρα λοιπόν? Ποιανού συμφέροντα εξυπηρετείτε? Ποιανού συμφέροντα εξυπηρετείτε? Των Ουκρανών? Λάθος. Και εις βάρος των Ουκρανών είναι αυτή η πολιτική. Πάμε να δούμε τώρα. Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητά του ότι στο πνεύμα των συμφωνιών μεταξύ των Προέδρων, ναι εντάξει, ότι θα έχουν αποτέλεσμα. Υπενθυμίζοντας τη θέση του Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν θα θέσει ποτέ σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της, ο Λαυρόφ είπε ότι η ρωσική ηγεσία συμμερίζεται πλήρως τις ίδιες αρχές όσον αφορά τη Ρωσική Ομοσπονδία. Γι' αυτό και θα βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να υπερασπιστούμε τις καταρχήν προσεγγίσεις μας στη διεθνή σκηνή. Κατά το Ρώσο Υπουργό, η αποτελεσματικότητα του πολιτικού μας διαλόγου και της οικονομικής μας συνεργασίας θα συνεχίσει να εξαρτάται από την αμοιβαία μας ετοιμότητα να λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίες και τα συμφέροντα του άλλου και να αναζητούμε την ισορροπία μεταξύ μας. Οι Τούρκοι εταίροι μας διαθέτουν το απαραίτητο στρατηγικό όραμα. Στρατηγικό όραμα, κύριοι. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε και εφ' εξής προσεγγίσεις βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό και στην ισορροπία συμφερόντων. Κατά τον Λαυρόφ, οι συνομιλίες του με τον Τούρκο ομόλογό του ήταν πλήρες και περιεκτικές. Διαπίστωσαν δε και οι δύο δυναμική ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, καθώς συνεχίζεται ο εντατικός εμπιστευτικός πολιτικός διάλογος, κυρίως σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ Πούτιν Ερντογάν. 4 του μηνός ο Ερντογάν θα πάει στο Σότσι, εκεί που ο Έλληνας στη στέγη του είχε τεράστια ελληνική σημαία. Δεν ξέρω, την κρατάει ακόμα ή τον άρπαξαν οι καγεμπίτες από τα αυτιά. Ο Ρώσος υπέξε επιβεβαίωσε ότι επίκειται άλλη μία άτυπη συνάντηση κορυφής των δύο Προέδρων, όπου θα συζητηθούν όλοι οι τομείς της εταιρικής μας σχέσης. Ο Λαυρόφ είπε ότι οι εμπορικοί και οι οικονομικοί δεσμοί αναπτύσσονται γρήγορα και εντατικά. Το 2022 το εμπορικό ισοζύγιο αυξήθηκε σχεδόν κατά 90% και έφτασε το ρεκόρ των 62,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Δηλαδή η Τουρκία ενισχύει την οικονομία της μέσα από τις σχέσεις με τη Ρωσία και εμείς στραγγαλίσαμε τις σχέσεις αυτές για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα πιανού της Ελλάδας. Αναπτύσσονται και τα κοινά στρατηγικά σχέδια, πρώτα απ' όλα στον τομέα της ενέργειας, κόμβος φυσικό αέριο, από εκεί θα παίρνουμε εμείς, γίνομαι εξαρτημένοι από την Τουρκία, η οποία αποτελεί παραδοσιακά μία ατμομηχανή στις σχέσεις μας, η ενέργεια. Ο Ρώσος Υπουργός διαπίστωσε ειδικότερα ότι η κατασκευή και των 4 μονάδων ισχύως του ατομικού σταθμού του ΑΚΚΟΥΓΙΟΥ βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ η Μόσχα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της πρωτοβουλίας των αρχηγών κρατών μας για τη δημιουργία κόμβου. Σήμερα ο Φιντάν θα συναντηθεί με τον Σοϊγκού, τον Υπουργό Άμυνας, γιατί έχει και διπλό ρόλο, και είδα ότι ο Λαυρόφ, στα τουρκικά μέσα το είδα, ότι είπε, ζητάω, λέει, από τις δύο πλευρές, Τουρκία και Συρία, να υλοποιήσουν το πρωτόκολλο των Αδάνων, το οποίο είχαν υπογράψει μετά την παράδοση, μετά την εκδίωξη του Ωτσαλάν, υπέγραψαν το πρωτόκολλο των Αδάνων, με το οποίο η Τουρκία έχει δικαίωμα, το αναγνώρισε αυτό ο Άσα τότε ήταν με καρκίνο και η Ρωσία ήταν διαλυμένη με το Γέλτσιν και τότε υπέγραψαν αυτή τη σύμβαση των Αδάνων με την οποία επιτρέπεται στην Τουρκία να μπαίνει στο έδαφος της Συρίας για να καταδιώκει τρομοκράτες. Και λέει υλοποιήστε αυτό και δεν υλοποιείται γιατί δεν το επιτρέπουν οι Αμερικανοί. Να μείνουν εκεί οι Αμερικανοί λοιπόν και να πληρώσουν την Τουρκία με το νόμισμα που της αξίζει. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα γιατί δεν έχουμε χρόνο και ο χρόνος, εντάξει, είναι, είμαστε εδώ, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να είμαστε συνέχεια. Λοιπόν, πάμε. Ακούστε δύο λόγια του Λαυρόφ για να βγάλουμε λίγο συμπέρασμα. Η Αφρική στοχεύει στην προσθήκη αξίας και όχι απλώς στην προμήθεια πρώτων υλών. Δηλαδή, λέει, δεν μπορεί, λέει, να παίρνουν οι όποιες χώρες, παλιές αποικιοκρατικές δυνάμεις, τις πρώτες ύλες και να φεύγουν. Εδώ θα γίνεται προστιθέμενη αξία, λέει ο Λαυρόφ. Αυτό προδίδει και τη βάση πάνω στην οποία προκαλούνται και τα πραξικοπήματα, τα οποία, προσέξτε, εγώ ξέρω ότι όταν γίνεται ένα πραξικόπημα, απαγόρευση κινήσεων, όλα είναι υπό έλεγχο. Εκεί βλέπω πραξικοπήματα και ο κόσμος είναι στους δρόμους, με σημαίες και επιφημεί τους πραξικοπηματίες. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Κάτι συμβαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί, αν είναι αλήθεια αυτά που διαβάζω, να παίρνει η Γαλλία, σύμμαχος είναι, μαζί θα πολεμήσουμε, εντάξει, δεν μπορεί να παίρνει το ουράνιο από τον Νίγηρα και να δίνει, λέει, το 5% της αξίας στην κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση ούτε αυτό το 5% το δίνει στους πολίτες. Αυτά τα μαθαίνουν οι πολίτες, δεν είναι τα παλιά χρόνια. Τώρα μαθαίνουν και γράμματα, έχουν το διαδίκτυο και όταν κάποιος κάνει τη σωστή προπαγάνδα, πετυχαίνουν τα πραξικοπήματα. Εντάξει. Και προσέξτε τώρα, το πραξικόπημα στην Καμπόν δεν είναι σαν τον Νίγηρα. Εάν στην Καμπόν την ελέγξουν οι Ρώσοι, η οποία Καμπόν έχει νομίζω 800 χιλιόμετρα ακτές στον Ατλαντικό ωκεανό, και αν δώσουν στη Ρωσία μια αεροπορική και κυρίως μια ναυτική βάση, ή στην Κίνα ή και στην Κίνα, τότε απέναντι από την Αμερική αποκτούν για πρώτη φορά μία βάση στον Ατλαντικό ωκεανό. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Λέει λοιπόν ο Λαυρόφ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τόνισε την επιθυμία της Αφρικής να μην εξάγει απλώς πρώτες ύλες, αλλά να επεξεργάζεται τους δικούς της πόρους, διατηρώντας έτσι την προστιθέμενη αξία εντός των συνόρων της. Θα υποστηρίξουμε αυτές τις διαδικασίες, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι κάποιος με προθέσεις αντίθετες με τις ιστορικές τάσεις μπορεί να έρθει στην εξουσία σε ορισμένα μέρη, δήλωσε ο επικεφαλής του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τώρα, στο Κονγκό η κυβέρνηση, ο στρατός, πυροβόλησε και είχαμε νεκρούς εναντίον διαδηλωτών που διαδήλωναν κατά του ΟΗΕ. Κάτι γίνεται στην Αφρική και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Όσοι είτε εκμεταλλευόσασταν στο παρελθόν ως αποικιοκρατικές δυνάμεις, είτε εκμεταλλεύεστε τώρα
Βάλτε το καλά στο μυαλό σας, αλλάξτε πολιτική. Τώρα είχα να σας πω κάτι, μια ιστορία, ένας πόντιος που έκανε στη Μοζαμβίκη, ο οποίος έμαθε ένα ολόκληρο χωριό. Οι άνθρωποι είχαν μόνο 2-3 αγελάδες και 2 κατσίκες. Αυτά ήταν η οικονομία του οίκου, η οικονομία του σπιτιού. Και τους έμαθε να καλλιεργούν λαχανόκηπους, τους έμαθε να καλλιεργούν καλαμπόκι, να καλλιεργούν μια σειρά από καλλιέργειες, όλο το χωριό, μαθήματα. Και του κάναν άγαλμα του Έλληνα. Γιατί? Διότι δεν πήγε εκεί να λαιλατίσει τον πλούτο τους. Τους έμαθε να ζουν καλύτερα και να είναι και αυτάρκης. Αυτό χρειάζεται η Αφρική. Δεν χρειάζεται, εντάξει, ό,τι πήρατε, πήρατε. Δώστε και κάτι πίσω. Και τώρα η Ρωσία συζητάει αμυντική συνεργασία με την Μπουρκίνα Φάσο, να τους εκπαιδεύει, να. Έχει στρατιωτική βάση δηλαδή εκεί. Σιγά σιγά, εκεί που πήγαν να την αποκλείσουν και να την με τον πόλεμο και να τις δρυμώξουν, απλώνεται αυτή είτε μέσω των BRICS είτε τώρα μέσω της Αφρικής. Λοιπόν. Ο Πέτρος Κράνες έγραψε ένα άρθρο στο Capital, πήγε στα πρακτικά ενός δικαστηρίου του Ντιαρμπακίρ, το οποίο κάνει μια δίκη για το Ισλαμικό κράτος και έβγαλε λαβράκια ο εισαγγελέας εκεί και τα πήρε από την Χαλέ Γκιονουλτάζ δημοσιογράφο, η οποία κάνει δικαστικό ρεπορτάζ, κάλυψε το θέμα και το παρουσιάζει και ο Ουκράνιας στο Capital. Και εκεί αποκαλύπτει με στοιχεία η Χαλέ Γκιονουλτάζ την εμπλοκή του τουρκικού κράτους και του ΑΚΕΠΕ με τις ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, Ισλαμικό κράτος, Αλ-Καϊντα και άλλα παρακλάδια, και εμπλέκει τις τουρκικές τράπεζες και τις τουρκικές μη κυβερνητικές οργανώσεις στο έργο αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων και δείχνει και με ονόματα πώς σχεδιάζει η Τουρκία και τους στέλνει μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων σε χώρες της Αφρικής, συγκεκριμένες χώρες, και χρησιμοποιούν το Ισλάμ για να μπορέσει η Τουρκία μέσω αυτών των Ισλαμιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων να αυξήσει την επιρροή της στην Αφρική. Προσέξτε, το προχθεσινό σενάριο της Γαλλίας είχε και αυτόν τον σκοπό. Ήθελε να δείξει στην Τουρκία, γιατί από το 19 ακόμα συγκρούεται η Τουρκία με τη Γαλλία στην Αφρική, στη Σαχέλ. Ήθελε να δείξει στην Τουρκία, κοίταξε, μου τη βγαίνεις εσύ, συγγνώμη για την έκφραση τώρα, στην Αφρική, αλλά εγώ με τους Έλληνες θα σε κοπανίσω. Τεράστιο θέμα, διαβάστε το, το έχουμε και, είναι και στο Capital, είναι και στο Infognomon πολιτικά, για να περάσουμε τώρα και στο τελευταίο θέμα. Λοιπόν, τελευταίο θέμα είναι Γεραπετρίτης και γενικά η πολιτική της Ελλάδας σε αυτή τη διαδικασία της προσέγγισης. Θα διαβάσω ολόκληρο ένα άρθρο του Νέδου, του Βασίλη Νέδου, και θα κάνω σχόλια πάνω σε αυτό. Ενδεικτική των δυσκολιών που υπάρχουν εξορισμού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω συνθήκων που δεν είναι δυνατόν να αποφευθούν, όπως η ιστορία, είναι η ατμόσφαιρα που επικράτησε χθες με αφορμή αυτή τη φορά τις δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας, Ερντογάν, για τη μικρασιατική καταστροφή, η οποία στη γειτονική χώρα εορτάζεται ως ημέρα νίκης. Οι δηλώσεις του Ερντογάν αποτελούν παράδειγμα των ρητορικών σκοπέλων, έτσι τα λέμε τώρα. Όταν σε φτύνουν, εσύ τα λες ρητορικό σκόπελο. Των ρητορικών σκοπέλων που πρέπει να ξεπεραστούν στον δρόμο που επιχειρείται να χαραχθεί προς τη Χάγη. Όταν λέμε να ξεπεραστούν, είναι να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, να μην απαντήσεις. Ενώ προκάλεσαν την ενόχληση της Αθήνας, μάλιστα λίγες μέρες πριν τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι ελληνοτουρκικές επαφές στο επόμενο χρονικό διάστημα θα εξελιχθούν όπως έχει προγραμματιστεί. Δηλαδή, τι μας λέει ο Νέδος? Ο άνθρωπος κάνει ρεπορτάζ από το ΙΠΕΞ. Ό,τι και να μας κάνουν οι Τούρκοι, ό,τι προκλήσεις και να μας κάνουν, σε κάθε περίπτωση λέει, θα εξελιχθούν όπως έχουν προγραμματιστεί. Με τους διάβλους σε διάφορα επίπεδα να παραμένουν ανοιχτοί. Θα μας βρίζουν, θα παραβιάζουν την ιστορία, θα παραποιούν την ιστορία, αλλά οι διάβλοι θα μιλάνε και λένε: δεν πειράζει ρε παιδιά, τώρα ας βρίζει ο Ερντογάν. Και τι έγινε? Και ας απειλεί. Κύπρος, δύο κράτη, απειλή είναι αυτό.
Είναι ενδεικτικό ότι χθες, λίγο πριν αναχωρήσει από το Τολέδο, ο Γεραπετρίτης δήλωσε: «Προσβλέπουμε με συγκρατημένη αισιοδοξία στο ότι μπορούμε να έχουμε ένα βατό και θετικό κανάλι επικοινωνίας μέσα από θετικές δράσεις τις οποίες θα αναπτύξουμε». Δηλαδή θα μας βρίζουν, θα μας στέλνουν 101 αλλοδαπούς στην Ελλάδα σε μια μέρα στη Λέσβο και εμείς δεν πειρά, ό,τι και να γίνει εμείς θα πάμε. Μέσα από θετικές δράσεις. Ποιες είναι οι θετικές δράσεις? Είναι αυτονόητο ότι οι δηλώσεις που έχουν έναν εχθροπαθή χαρακτήρα δεν συμβάλλουν σε αυτό το κλίμα ηρεμίας, καλής γειτονίας. Ακούστε, αν είμαστε κανονικό κράτος, ξέρετε τι πρέπει να πούμε? Όταν εμείς κάνουμε δηλώσεις για τη γενοκτονία, οι Τούρκοι, ξέρετε τι μας λένε? Εσείς κάνατε γενοκτονία, δεν κάναμε εμείς. Έτσι απαντάνε. Όταν ο Τούρκος λέει κάψατε τη Σμύρνη, εμείς έπρεπε να πάρουμε τώρα, τα έχω τα βιβλία εδώ. Να πάρουμε τα βιβλία και να πούμε: σου στέλνω, κύριε Ερντογάν, έπρεπε να πει το Υπουργείο Εξωτερικών, αλήθεια το λέω. Σας στέλνω βιβλία 10 Τούρκων ακαδημαϊκών που αποδεικνύουν ότι τη φωτιά την έβαλε ο Νουρετίν Πασάς εν γνώση του Μουσταφά Κεμάλ και ότι οι Τούρκοι λέει λάτσαν τη Σμύρνη. Λοιπόν, γιατί δεν το κάνετε? Και μου λέτε εχθροπαθείς δηλώσεις. Τι είναι, πού τα βρήκατε αυτά? Τι νομίζετε ότι είναι η εξωτερική πολιτική μιας χώρας? Καφέ στο κολονάκι, χαχαχά, χουχουχού με το σεις και με το σας. Κάτσε να δεις τώρα. Λέει, θα ήταν φυσικά αδύνατον για οποιοδήποτε ηγέτη της Τουρκίας να αποφύγει να προχωρήσει σε δηλώσεις για μια μέρα η οποία έχει ιστορική σημασία. Προσέξτε πώς τους κατανοούμε, αδύνατον λέει θα ήταν. Γιατί έπρεπε να πει ψέματα? Καθώς αποτελεί ένα από τα πρώτα επεισόδια εγκαθίδρυσης της τουρκικής δημοκρατίας, ωστόσο η επιλογή τόσο επιθετικών χαρακτηρισμών σε μια περίοδο κατά την οποία γίνεται προσπάθεια να βρεθούν τα ελάχιστα δυνατά κοινά σημεία, επιβαρύνει εκ των πραγμάτων την ατμόσφαιρα. Λες και είμαστε το Λουξεμβούργο. Αυτά είναι. Από την τουρκική πλευρά είναι επίσης απολύτως σαφές ότι στην υπόθεση της Κύπρου η άποψη της λύσης δύο κρατών δεν αποτελεί ρητορικό σχήμα, αλλά πεποίθηση που διαρκώς επιθυμίζεται από τον Ερντογάν. Και τι είπε στην Ναυτική Ακαδημία? Και ήρθε τώρα και ο Γεραπετρίτης, μας είπε αυτά που ακούσατε, είπε ότι σαφέστατη παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας του κράτους Μπελέρη, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ορκιστεί. Τι δηλαδή? Τι? Θα πάω στην Ουκρανία γιατί λέει εκεί πρέπει να είμαι και... Λοιπόν, ακούστε εδώ. Η Τουρκία δεν πρόκειται να πάει στη Χάγη. Αν πάει στη Χάγη θα χάσει. Τη στιγμή που τώρα μέσα από τον τρόπο με τον οποίο ξεδιπλώνει βήμα-βήμα με έναν βελούδινο τρόπο, χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά, τις διεκδικήσεις της και τις εμπεδώνει στο πεδίο όπως το τουρκολιβικό μνημόνιο, γιατί να πάει στη Χάγη για να την ακυρώσει 100% να της ακυρώσει το τουρκολιβικό μνημόνιο, για να γίνει το Αιγαίο ελληνική λίμνη? Είναι δυνατόν Τούρκοι δικαστές να είναι στη Χάγη? Δεν πρόκειται να δώσουν δυτικά των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ΑΟΣ στην Τουρκία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιον θέλετε ρωτήστε, όχι Έλληνα, ξένο που δεν είναι Τούρκος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, γιατί να πάει ο Τούρκος στη Χάγη? Εκτός και αν του δώσετε τα πάντα για να πάει στη Χάγη. Υπογραφεί ότι δεν πρόκειται ποτέ να επεκτείνεται τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια, ότι κάποια νησιά θα κρίνει το δικαστήριο της Χάγης αν είναι ελληνικά, τότε άμα είναι να κερδίσει κάποια νησιά μπορεί να πάει και ας χάσει κάτι άλλο αλλού. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Απλά θέλω να υπογραμμίσω ότι πρέπει οι υπηρεσιακοί παράγοντες στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας να αντιληφθούν, καταρχάς να δουν πώς λειτουργούν τα άλλα κράτη. Να αντιληφθούν πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε και τι στάση πρέπει να κρατάμε για να θεωρούμαστε κανονικό κράτος. Αυτά που σας είπα δείχνουν ότι δεν είμαστε κανονικό κράτος. Να μην απαντάς στον Ερντογάν ότι εσείς κάψατε τη Σμύρνη, ψάξε τα βιβλία σου να το βρεις και να λες εκτροπαθείς δηλώσεις δεν κάνουν καλό, τότε δείχνεις ότι δεν είσαι κράτος, ότι είσαι μη κράτος. Καληνύχτα.